φίλες και φίλοι, δημότες του Δήμου μας, σας καλωσορίζουμε απόψε στην κεντρική συγκέντρωση του υποψήφιου και αυριανού Δημάρχου Αμιντέου, Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη. Το Αμίντεο, η έδρα του Δήμου των Τεσσάρων Λιμνών, ένας Δήμος για όλους μας, από την Κέλλη ως το Βαρικό και από το Φαράγγι ως το Κλειδί, στέλνει αυτή την ώρα μήνυμα νίκης. Ο Αετός, ο Φιλότας, είναι όλοι εδώ. Το Λέχοβο, το Βαδικό, τον Ιθαίο, είναι και αυτοί εδώ. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση και τη θερμή συμπαράστασή σας. Είμαι βέβαιος για την τελική νίκη της Κυριακής. Εσείς με την παρουσία σας εγγυάστε την τελική νίκη μια και έξω. Δεν θα έχουμε επαναληπτική εκλογή στις 25 Μαΐου. Είμαστε όλοι εδώ, ευελπιστώντας ότι θα είμαστε πάντα εδώ σε έναν τόπο που θέλουμε να εξασφαλίσουμε την προοπτική από μόνοι μας. Στις πιο κρίσιμες εκλογές για την προοπτική του τόπου μας, δηλώνουμε παρόντες, εγώ και τα στελέχη που συγκροτούμε το συνδυασμό με συνέπεια και στο αύριο. Στελέχη παλιά, έμπειρα και δοκιμασμένα, αλλά και στελέχη νέα με φρέσκες καινοτόμες ιδέες. Όλοι μαζί σας καλούμε σε συστράτευση για να βάλουμε φραγμό στην ερήμωση και τη στασιμότητα στην οποία καθήλωσε το Δήμο μας ο απεργόμενος Δήμαρχος. Θέλουμε ειλικρινά να μας πείτε αν στο τέλος αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου διαπιστώνετε την παραμικρή αλλαγή προς το καλύτερο στον τόπο μας. Μου έδωσε χθες, φίλες και φίλοι, ένας υποψήφιος του συνδυασμού, νέος και ηλικιακά και πολιτικά, ένα φάκελο που είχε μέσα μία επιστολή, απευθυνόταν σε μένα. Με συγκίνησε βαθύτατα. Σας τη διαβάζω. Προς τον κύριο Θεοδωρίδη Κωνσταντίνο, νιώθω μεγάλη τιμή που με επιλέξατε να στελεχώσω το συνδυασμό σας. Ευχαριστώ για όλη την εκτίμηση που έχετε δείξει στο πρόσωπό μου. Ευελπιστώ η προσπάθειά μου να αποδώσει καρπούς, να εκλεγεί ο συνδυασμός με συνέπεια και στο αύριο και να έχουμε μια λαμπρή πορεία στο μέλλον. Αυτοί είναι νέοι που στελεχώνουν, φίλες και φίλοι, το συνδυασμό μας. Αυτά είναι τα κίνητρά τους. Τιμήστε τους με την ψήφο σας. Το συνδυασμό μας επίσης πλαισιώνει και στελέχη έμπειρα και δοκιμασμένα, με βαθιά αυτοδιοικητική κουλτούρα, με θητεία επιτυχή στα δημοτικά δρόμενα του λεκανοπεδίου μας. Στο όμορφο αυτό αυτοδιοικητικό ταξίδι συμπαρατάσσονται μαζί μας και στελέχη που αποστασιοποιήθηκαν και διαφοροποιήθηκαν από το συνδυασμό του απεργόμενου Δημάρχου. Συμπαρατάχθηκαν μαζί μας με εντυμότητα, ήθος, ανιλιοτέλεια, αντιλαμβανόμενοι το πόσο καταστρεπτικό θα ήταν για τον τόπο μας αν στο τιμόνι του Δήμου μας παρέμενε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αυτά τα στελέχη τα συκοφαντεί, τα βρίζει με τον πιο άσχημο τρόπο. Είναι απαράδεκτος για μία ακόμη φορά. Σε εμάς, φίλες και φίλοι, είναι τιμή να βρίσκονται μαζί μας κοσμώντας το ψηφοδέλτιό μας άτομα σαν τον Κώστα, τον Στάθη, τον Γιάννη, τον Δημήτρη, την Τίνα, τον άλλο Γιάννη και πολλούς άλλους ακόμη. Σε αυτό το σημείο θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα παλιά και αξιολογότατα στελέχη που πλαισίωναν το συνδυασμό μας το 2010. Σήμερα με τη βούλησή τους, με τη θέλησή τους, είναι απόντες από το ψηφοδέλτιο. Είναι όμως παρόντες εδώ μαζί μας, συμπαραστέκονται και δίνουν και αυτή τη μάχη σε αυτό το αυτοδιοικητικό ταξίδι για τη συμμετοχή του το 2010, αλλά γιατί εντυμότατα στέκονται κοντά μας αυτή τη στιγμή και παλεύουν εδώ, με όλους εμάς, με όλους εσάς. Και φυσικά, δεν θα ξεχνούσαμε και τον Παναγιώτη, ένας βλάχος δεν ξεχνιέται ποτέ.
Είτε σλάχμα λένε, σε είδε πρώτος. Με περηφάνεια αμυλιώτησες και αμυλιώτες, σας παρουσιάζουμε αναδημοτική ενότητα τους τωρινούς μας υποψήφιους, προσκαλώντας τους να ρέχουν στο βήμα το μαζί. Αντινός Πικάσο του Παύλου. Και η Τσάμου Πινελόπη, πόπη του Ευαγγέλου. Για την εκλογική περιφέρεια του Νυμφαίου, η Κοντογιάννη Μαρία του Αθανασίου. Η Κούρη Άννα του Χρήστου. Ο Μαχαίρας Κωνσταντίνος του Θεμιστοκλή. Ο Μιτσάρης Παντελής του Δημητρίου. Ο Μωυσιάδης Κωνσταντίνος του Κυριάκου. Θα μην αναφερθώ στη στήριξη της πλειοψηφίας των αυτοδιοικητικών στελεχών των πρώην δήμων και κοινοτήτων του Λεκανοπεδίου Αμυδαίου. Καλό τον φίλο, πρώην δήμαρχο Φιλότα, κύριο Άνθιμο Πιτάκη, αν θέλει να μας αναλύσει τους λόγους για την απόφασή του αυτή. Συντημότητες, συντημότητες, φίλες και φίλοι, είμαστε σήμερα εδώ γιατί και χθες εδώ ήμασταν, γιατί και αύριο εδώ θα είμαστε, στις ίδιες πλατείες, στις ίδιες γειτονιές, στα ίδια σχολιά, στις ίδιες εκκλησίες, με τις ίδιες αγωνίες, τα ίδια όνειρα για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, με τον ίδιο πάντα στόχο. Να πάμε αυτόν τον τόπο μπροστά. Μας ενώνει η ίδια μοίρα. Μας στρέφει ο ίδιος αέρας. Μας μαγνητίζουν οι ίδιες λίμνες. Μας δεσμεύει η ίδια κοινή πορεία. Να λοιπόν ποιο είναι το χρέος μας. Να ποια είναι η ευθύνη μας. Να γιατί είμαστε εδώ. Να εμπιστευτούμε έμπειρα και δοκιμασμένα στελέχη. Με αίσθημα δέους και ενοχής απέναντι στην νεολαία μας, να εμπιστευτούμε νέους και νέες, με φρέσκες ιδέες και όρεξη για δουλειά. Είμαστε λοιπόν όλοι εδώ να στηρίξουμε έναν δικό μας άνθρωπο, εργατικό, με πείρα, γνώση, με τεχνοκρατική αντίληψη φιλτραρισμένη από κοινωνική ευαισθησία, με τα όποια λάθη του, αλλά πάντα μαζί μας. Πάντα στο ίδιο καράβι, στο καράβι του κεβριμένου Δήμου Αμυδαίου. Καλό τους ταξίδι! Φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεστε ότι η συγκίνηση μου είναι μεγάλη, γιατί είναι αλήθεια ότι όλοι οι αυτοδιοικητικοί, όλοι μα όλοι, είναι μαζί μας. Δεν θέλω να κάνω προσωπικές αναφορές σε κανέναν. Η παρουσία του Άνθιμου επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. Η πόλη του Αμυδαίου μαζί και όλες οι τοπικές κοινότητες φτύνει. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες μετακόμισαν. Το ΙΚΑ, η εφορία, το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το Τμήμα Εξυπηρέτησης των Πελατών της ΔΕΗ συρρυκνώθηκε. Η εμπορική κίνηση υποβαθμίστηκε στο χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο. Στον Αετό, στο Φιλότα, στο Λέχοβο, στο Βαρικό, υποβαθμίστηκαν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους κατοίκους τους. Με σαφέστατο τρόπο δηλώνουμε ότι μέλημά μας θα είναι να δρομολογήσουμε την επαναφορά των υπηρεσιών. Το Νηφαίο, η σημαία του τουριστικού μας προϊόντος. Το λυπάστε όταν το επισκέπτεστε από την εγκατάλειψη και την αδιαφορία του. Φύση από την επόμενη της ανάληψης στο καθηκόντο μας ως νέας δημοτικής αρχής. Παράλληλα θα συνεχίσουμε να έχουμε ως την ουσιαστικότερη ενασχόλησή μας τα θέματα της παιδείας και την κατασκευή και τον εξοπλισμό με υλικοτεχνική υποδομή όλων των σχολικών μονάδων. Πετύχαμε πολλά στις προηγούμενες θητείες μας. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο την ολοκλήρωση των υφιστάμενων δομών στη σχολική στέγη. Δεν θα λείψουν φίλες και φίλοι ποτέ καύσιμα για τη λειτουργία των σχολείων και των δημοτικών κτηρίων. Έχετε γνώση γιατί το αναφέρω.
θα δημιουργήσουμε γραφείο εξυπηρέτησης εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες, θα αξιοποιήσουμε την πρόταση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και Δημότη μας κ. Γιάννη Μπουτάρη για την αξιοποίηση της εγκαταλελειμμένης περικοπής. Το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο που είχαμε συντάξει κατά την προηγούμενη θητεία μας θα το επανασχεδιάσουμε σε δύο περιόδους, πενταετίας και δεκαετίας, σε συνεργασία με όλους τους φορείς χωρίς αποκλεισμούς. Φίλες και φίλοι, δεσμευόμαστε να επανεκκινήσουμε τη διαδικασία κατασκευής νέας μονάδας εφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού και να δημιουργήσουμε τουλάχιστον 25 θέσεις απασχόλησης στο ξινό. Να διεκδικήσουμε την επιστροφή της έκπτωσης, ακούστε το, 24% ποσού περίπου 220.000 στο μεγαλοκαταναλωτή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στον απερχόμενο Δήμαρχο το 2010. Αλλά και σήμερα, με τα σταφύλια του Αγίου Παντελεήμονα, των Πετρών και του Ξινού Απλήρωτα και του Αμυταίου, και να εισφράξουμε τις 650.000 ευρώ της υπέροχης πίστοσης προς τον ίδιο. Να εκλείψουν οι φιέστες εντυπωσιασμού με επισκέψεις τύπου Φούχτελ, χωρίς κανένα αποτέλεσμα για τις επιχειρήσεις του Δήμου και την υποθήκευση σημαντικών παραγωγικών τομέων της οικονομίας μας. Να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία κατασκευής του Μουσικού Σχολείου. Το μόνο που έκανα μια δημοτική περίοδο ήταν, αν έγινε και αυτό, η διόρθωση του κτηματολογίου στο οικόπεδο που θα κατασκευαστεί. Να καθιερώσουμε τη δημοτική κάρτα ανεργίας με δικαιούχους όλους τους άνεργους του Δήμου μας. Θα μου πείτε από πού θα βρεθούν οι πιστώσεις. Η κάρτα αυτή, φίλες και φίλοι, θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα, τον τοπικό πόρο, δημοτικούς πόρους και από την περιστολή της άσκοπης σπατάλης σε περιοδικά τύπου Δρόμενα Δήμου Αμυταίου, αλλά και σε άλλες σπατάλες γνωστές σε όλους σας. Επίσης, εγγυόμαστε να μειώσουμε και να επαναφέρουμε τα δημοτικά τέλη στα πρώτετρα ετίας επίπεδα για να ελαφρύνουμε τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Να καθιερώσουμε ειδικό τιμολόγιο σε αμαία αναξιοπαθούντες και ανέργους. Να επαναλειτουργήσουμε το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων. Στην εποχή της φοβερής κρίσης που διανύουμε, της ανεργίας που το ποσοστό στο Δήμο μας είναι το ανώτερο της χώρας, η πληροφόρηση, η σωστή ενημέρωση των νέων σε δικά τους τέτοια εξοπλισμένα με όλα τα συστήματα της σύγχρονης τεχνολογίας είναι αναγκαία. Ο Δήμος Αμυταίου, με τη διαφορετικότητα που το διακρίνει, σε σύγκριση με άλλους Δήμους, Δήμος πάνω στην αρχαία Εγνατία, στους δρόμους του Κρασιού, με μοναδικά τοπικά αγροτικά προϊόντα, Δήμος των τεσσάρων λιμνών, των ορεινών όγκων, ασύγκριτης φυσικής πανίδας και χλωρίδας, έχει τη δυνατότητα, τη φέρουσα ικανότητα να μετατραπεί σε το σκάνι της Ελλάδας, να πάψει η υποβάθμιση του ρόλου των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Χρειάζεται και θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών και σχολικών κτηρίων. Τα κινητήρια σε εγκατάληψη, οι θέσεις ταφείς λιγοστές, κανένα ενδιαφέρον για αυτό το επίμαχο θέμα. Οι παιδικές χαρές σε πλήρη εγκατάληψη. Το αντιλαμβάνεστε, μία παιδική χαρά δεν έκανα σε όλη τη διάρκεια της θητείας τους. Μία δεν επισκέβασα. Όμως το έργο στο επιχειρησιακό του περιβάλλοντος και επιτέτους ίδιου είναι 75%. Αυτοί που τότε μας κατήγγυλαν, εξακολουθούν να πουλάνε τους εναλλάκτες με τις τιμές που τα πουλούσαμε κι εμείς πριν από την επιδότηση του 75%. Σήμερα εδώ μπροστά σας δεσμευόμαστε ότι θα επιστρέψουμε και το υπόλοιπο 25% σε όσους αδικήθηκαν. Οι 152.000 που δόθηκαν από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στο Δήμο και στη ΔΕΤΕΠΑ να τα διανύμει στους δικαιούχους για την ελάφρυνση του κόστους των εναλλακτών, τα επέστρεψα πίσω. Με ποια σκέψη? Ότι έτσι θα κακομάθουνε οι δημότες, οι κάτοικοι, και θα πρέπει να επιδοτήσουμε και τις υπόλοιπες κατασκευές. Αυτοί όμως ήταν που φώναζαν, διαφωνούσαν,
διεκδικούσαν το 2009. Γιατί δεν το έκαναν? Επέστρεψαν πίσω 152.000. Σαφέστατα και εδώ δεσμευόμαστε ότι και εκείνες οι πιστώσεις θα διανεμηθούν στους δικαιούχους και θα έχουν όλοι πληρώσει το ίδιο τίμημα για κάθε εναλλάκτης, για κάθε κατοικία. Φυσικά παίζεται εδώ και το μεγάλο παιχνίδι της ΔΕΗ. Θα γίνει απόσχηση της ΔΕΗ. Θα μετοχοποιηθεί η ΔΕΗ. Θα μπει στρατηγικός επενδυτής στη ΔΕΗ. Θα πουληθεί ο ΑΔΜΙΕ. Εμείς ζητάμε να πουληθεί και ο ΔΕΔΙΕ. Έχοντας τη θέση του Προέδρου των Ενεργειακών Δήμων, βγάζει ανακοινώσεις ο Δήμαρχος και ζητάει να γίνει για νομέας πάροχος να γίνει ο Δήμος. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας δύσκολης αυτοδιοικητικής περίοδου. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και θα χρειαστεί σκληρή δουλειά. Μαθημένοι στα δύσκολα, δηλώνουμε παρόντες για να αγωνιστούμε όλοι μαζί προκειμένου να δώσουμε προοπτική στο νέο εγχείρημα της νέας πενταετίας. Για ένα Δήμο που θα έχει ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Για ένα Δήμο που θα είναι στο πλάι του πολίτη για την επίλυση κάθε προβλήματος. Σας είπε και ο Άνθιμος, γεννηθήκαμε σε αυτό το τόπο και εδώ επιλέξαμε να ζήσουμε κι εμείς και τα παιδιά μας. Δεν λιποτακτήσαμε στα δύσκολα και μείναμε να παλέψουμε για μια καλύτερη ζωή. Δεν ήρθαμε από το πουθενά ως αυτόχλητοι σωτήρες. Μας γνωρίζεστε. Μας εμπιστευτήκατε και προσπαθήσαμε να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη σας. Μαζί θα παλέψουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας με συνέπεια και στο αύριο. Ψηφίστε το άξιο ψηφοδέλτιό μας, γιατί θέλω να ξέρετε, κοιτώντας μας στα μάτια και με το χέρι στην καρδιά, πως το μόνο μέλημά μας είναι να απορρευτούμε στην νικηφόρα αυτή μάχη όλοι μαζί, νικητές και νικημένοι, με στόχο τη συνέπεια και στάβλη. Αμιδιώτησες και αμιδιώτες, συνδημότησες και συνδημότες, τώρα πια έχετε μέτρο σύγκρισης. Δεν είμαστε στο 2010 που μας πλάνεψαν με υποσχέσεις και λόγια πολλά. Αξιολογήστε και δώσε την ψήφο σας όχι για μια απλή νίκη την Κυριακή, αλλά για έναν ολοκληρωτικό θρίαμβο. Στο συνδυασμό μας, στο συνδυασμό με συνέπεια και θάρρος. Γιατί εμείς θα είμαστε εδώ, πάντα εδώ, πάντα κοντά σας, πάντα μαζί, για ένα Δήμο για όλους. Καλόν αγώνα! Σας ευχαριστώ! Λοιπόν, ραντεβού την Κυριακή το βράδυ μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Να ξαναγεμίσει αυτή η εκδοχή. Να ξαναγεμίσει με ελπίδα, με διαφάνεια, με χρηστή διαχείριση. Για ένα Δήμο που θα είναι πραγματικά υγιής. Όχι στα λόγια. Με ανοιχτές τις πόρτες. Όχι με κουμπιά. Όχι με θωρακισμένες σφοδονωμένες. Γιατί θα είμαστε πάντοτε εδώ να σας κοιτάμε στα μάτια. Και με τα μάτια, αλλά και τα μάτια της ψυχής μας. Σας ευχαριστούμε.